ήταν απόψε. Καλησπέρα σας. Είναι υπέροχα εδώ πέρα, νιώθω ήδη άλλος άνθρωπος. Πρωτοπαπαδάκης ήρθα, Παπαδάκης. Θα αποχωρήσω. Βαγγέλη μου, θα αποχωρήσει. Όχι, το λέω. Το τράκ της χήμερα. Η κυρία Γαλαμπούλη, να τσαχθούν συγχαρητήρια και στον κύριο Κρυκρή βεβαίως και σε όσους άλλους ανέλαβαν τη διοργάνωση αυτή, γιατί είναι όλοι τις μεγάλοι φίλοι, κυρίως είναι φίλοι της φιλοσοφίας και αυτό είναι το σημαντικότερο. Δεν ξέρω πραγματικά, ύστερα από όλα αυτά που ακούστηκαν, τι έχω να συμπληρώσω. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Θα σας πω εξαιρετικά λατρεμένα πράγματα. Ελπίζω να σας τα πω με τρόπο έτσι κάπως ενδιαφέροντα και να τα πω και γρήγορα να μην σας κουράσω πάρα πολύ. Σίγουρα οι ομιλίες της κυρίας Κωνσταντοπούλου, του κυρίου Τάσου και του κυρίου Στήρη κατέδειξαν ότι η ηθική, η παραδοσιακή ηθική είναι πάρα πολύ στενή, θα λέγαμε, για να μπορέσει να συμπεριλάβει τη σχέση του ανθρώπου με τα ζώα. Όμως επειδή το παρόντος αυτήν έχουμε και όχι κάτι άλλο, με ηθικούς όρους θα προσπαθήσω να εκθέσω τις απόψεις μου σχετικά με τα δικαιώματα των ζώων, αν αυτά μπορούν να υφίστανται και σε τι ακριβώς αφορούν. Προλίγο ετών μου δόθηκε ευκαιρία να έρθω σε επαφή με το κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων. Τι να το κάνω. Να μην βγάλει πολύ που κάνει καλή. Να το κλείσουμε. Προβλήματα λοιπόν μου δόθηκε η ευκαιρία να έρθω σε επαφή με το κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων, κάτι μου που με επέτρεψε να γνωρίσω τις ιδέες των ανθρώπων που το υπηρετούν, αλλά και να αποκτήσω καλούς φίλους, οι οποίοι μάχονται με ζήλο για τα δικαιώματα των ζώων. Ωστόσο, ο ίδιος δεν πιστεύω στα δικαιώματα των ζώων. Αγαπώ πολύ τα ζώα. Ο βασανισμός τους, η κακομεταχείρισή τους, η αντιμετώπιση τους μόνο ως μέσον, χρησιμοποιώ ένα κατιανό όρο εδώ πέρα, για την ικανοποίηση των αναγκών μας, όλα αυτά με θλίβουν βαθύτερα αλλά και με εξοργίζουν. Όσο ένα ορισμένο ενδεχομένω φαίνεται παράξενο, μπορεί κάποιο να αισθάνεται έτσι για τα ζώα, όπως το γράφουν, χωρίς εν τούτης να τους αναγνωρίζει δικαιώματα. Αφού ωστόσο ο όρος δικαιώματα των ζώων έχει βρει τη θέση του τόσο στη σχετική επιστημονική βιβλιογραφία, όσο και στην καθημερινότητά μας, οφείλω πιστεύω να εξηγήσω τους λόγους για τους οποίους τον αντιμετωπίζω κατά αυτόν τον τρόπο. Το βάρος της αποδείξεως πέφτει με άλλα λόγια στους δικούς μου όμως. Θα προσπαθήσω λοιπόν να εκθέσω την άποψή μου με όσο πιο απλά λόγια γίνεται. Επειδή ωστόσο η άρνηση δεν αποτελεί συνεισφορά στο διάλογο, αφού παραθέσω τους λόγους για τους οποίους δεν πιστεύω πως τα ζώα μπορούν να είναι φορτωμένα δικαιωμάτων, οφείλω να παρουσιάσω κάποια θέση, μία πρόταση για τη βελτίωση της συμπεριφοράς του ανθρώπου απέναντι στα ζώα. Στην καθομιλουμένη χρησιμοποιούμε τον όρο δικαίωμα ποικιλότροπος. Λέει παραδείγματι, δεν έχεις το δικαίωμα να λες κάτι τέτοιο όταν θεωρούμε ότι κάποιος μας προσβάλλει ή με ποιο δικαίωμα όταν παραξενευόμαστε μια ανήκεια συμπεριφορά. Ωστόσο, όπως γράφει ο Μαϊμονίδης, αυτή είναι απλά η γλώσσα του ανθρώπου και είναι συνήθως ακατάλληλη για επιστημονική χρήση. Για την επιστήμη μπορούν να υφίστανται μόνο πολιτικά, κοινωνικά, νομικά και ηθικά δικαιώματα. Όλα αυτά, μάλιστα στην ουσία τους, είναι κοινωνικά δικαιώματα. Υπό την έννοια πως δεν υφίστανται έξω από την ανθρώπινη κοινωνία, αποτελούν απλώς προϊόντα της κοινωνικής συνύπαρξης των ανθρώπων και είναι εντελώς αδύνατο να εντοπιστούν οπουδήποτε αλλού, στη φύση ας πούμε. Ο όρος δικαίωμα τώρα όσον αφορά στα ζώα, είναι προφανές πως δεν αναφέρεται σε νομικά δικαιώματα, αφού ένα ζώο κατά τον νόμο δεν αποτελεί πρόσωπο. Δεν μπορεί δηλαδή να εκπροσωπηθεί σε μια νομική διαμάχη. Ένα ζώο κατά τον νόμο είναι res mobilis, πάει να πει κινητό αντικείμενο. Έτσι αντιμετωπίζεται από το δίκαιο. Δεν μπορεί επίσης να αναφέρεται σε κοινωνικά δικαιώματα, αφού τα ζώα στις δικές τους κοινωνίες δεν δείχνουν να γνωρίζουν κανένα δικαίωμα το ένα στο άλλο. Για πολιτικά δικαιώματα ούτε λόγο θα γίνεται. Συνεπώς, όταν μιλάμε για δικαιώματα των ζώων, μπορούμε να εννοούμε μόνο ηθικά δικαιώματα. Άλλωστε, και οι υπέρμαχοι των δικαιωμάτων των ζώων με αυτόν τον τρόπο δείχνουν να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο του υποδιερεύνηση όρου. Η ηθική, ωστόσο, αποτελεί κατασκευή που υφίσταται μόνο εντός της ανθρώπινης κοινωνίας. Υπάρχει για να ρυθμίζει όσες σχέσεις των ανθρώπων δεν μπορεί να οριοθετήσει ο νόμος. Ο Αριστοτέλης θα συμπλήρωνε και η φιλία, ενώντας το έντονο δυνατό συνέστημα, την δορμή πλεονάζουσα των στοικών. Αποτελεί λεπτοφύ κοινωνική επιγένεση υπό την έννοια πως καλύπτει τις δευτερογενείς ανάγκες των μελών μιας κοινωνίας.
και εξυπηρετεί όχι τα στοιχειώδη συμφέροντά τους, αλλά τα βέλτιστα. Η ζωή καθενός από εμάς οι παραδείγματι προστατεύεται από τον νόμο. Η συνδρομή μας όμως στο θύμα ενός αυτοκινητικού ατυχήματος, το οποίο δεν προκαλέσαμε οι ίδιοι, δεν επιβάλλεται από τον νόμο, αλλά την επιτάσσει η ηθική. Η ψευδολογία κολλάζεται νομικώς. Αλλά δεν αρκεί απλώς να αποφεύγουμε το ψεύδος. Οφείλουμε επιπλέον να λέμε την αλήθεια. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να μας το επιβάλλει ο νόμος. Μας ορίζει λοιπόν η ηθική. Κάποιες φορές οφείλουμε να λέμε ακόμα και ψέματα, τα περίφημα λευκά ή ευγενή ψεύδη. Όταν μέσω αυτών πρέπει να βοηθήσουμε συνανθρώπους μας ή να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο νόμος δεν μπορεί να μας υποδείξει πότε πρέπει να λέμε ευγενή ψεύδη, ως εκ τούτου το έργο αυτό που έχει αναλάβει η ηθική. Η ηθική, με άλλα λόγια, έχει ως αποστολή της τη δημιουργία ενός κόσμου εντός του οποίου να αξίζει να ζούμε. Το εν λόγω έργο της έχει ανατεθεί από όλους εμάς, κατά τρόπο άρρητο, δια της συμμετοχής μας στη σύμβαση αυτή και δια της αποδοχής μας πιλοτρόπως των συμπεριφωνημένων. Αυτό είναι το ουσιοδέστερο χαρακτηριστικό της ηθικής, πως αποτελεί δηλαδή σύμβαση. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με την πλέον αναγκαία συνθήκη ύπαρξης της εν λόγω σύμβασης. Αυτή συνίσταται στην ελευθερία του ηθικού προσώπου που προσφέρει στη σύμβαση αυτή. Όταν οι καταναγκασμοί, είτε εξωτερικοί είτε εσωτερικοί, περιορίζουν τις επιλογές του ατόμου, πολλά δε μάλλον όταν τις εξαφανίζουν, τότε είναι αδύνατο να υφίσταται η ηθική αξιολόγηση μιας πράξης, δηλαδή ηθικός έκανος ή ψόγος. Ας υποθέσουμε ότι βάζω ένα περίστροφο στον κρόταφό σας και σας υποχρεώνω να κάνετε μια αγαθοργία. Θα περιμένατε να επενδυθείτε ηθικά για την πράξη αυτή. Αντιστρόφως, με το περίστροφο στον κρόταφό σας υποχρεώνω να κάνετε μια πάρα πολύ κακή πράξη. Είστε εσείς που έχετε ηθική ευθύνη για την πράξη αυτή, ή εγώ, ο οποίος σας χρησιμοποιώ ως ενεργούμενα ακριβώς επειδή εκμεταλλεύομαι το αίσθημα της αυτοσυντήρησης για το οποίο θα κάνατε οτιδήποτε. Ακόμα και η άγνοια, η οποία αποτελεί μορφή έσχατης εσωτερικής ανελευθερίας, έρνει τη δυνατότητα του ηθικού επένδυ ψόγου. Σήμερα, λόγω χάριν, που γνωρίζουν πως το κάθε σκοτώνει, ο καπνιστής είναι ηθικός υπόλογος απέναντι στα πρόσωπα που τον αγαπούν και εξαρτώνται από εκείνον. Στο λέω αυτό ένας καπνιστής φανατικός. Ακριβώς γιατί με την κακή του αυτή συνήθεια, με το βίτσιο του ουρανίσκου του, όπως έλεγε ο Σίνγκερ, αν πρόκειται γι' αυτό, πρόκειται να στερήσει κάποια στιγμή νομοτελειακά, ελπίζω όχι, αλλά έτσι λέγεται, τα αγαπημένα του πρόσωπα στην παρουσία του. Πριν από 70-80 χρόνια, θεωρείται ότι το κάπνισμα έχει ευεργετικές συνέπειες στον ανθρώπινο οργανισμό και μάλιστα είναι απολυτικό, βοηθάει σε διάφορες λειτουργίες του οργανισμού. Θα μπορούσε κανείς να κατηγορήσει τότε τον καπνιστή ότι διαπράττει ένα ηθικό παράπτωμα ή ολίσθημα, επειδή καπνίζει, όχι, δεν ήξερε ο άνθρωπος, οπότε έπρεπε, όπως πίστευε ότι έπρεπε να πράξει. Η γνώση είναι βασική προϋπόθεση ελευθερίας και η ελευθερία βασική προϋπόθεση της ηθικής. Τα δύο παραπάνω γνωρίσματα της ηθικής, του τεστ είναι αφενός το γεγονός πως αυτή συνιστά σύμβαση και αφετέρου πως η ύπαρξή της προϋποθέτει την ελευθερία του ηθικού προσώπου, αποτελούν τους κύριους λόγους για τους οποίους πιστεύω πως τα ζώα δεν μπορούν να συμμετέχουν άμεσα στην ηθική, να αντιμετωπίζονται με άλλα λόγια ως ηθικά πρόσωπα. Πρώτα απ' όλα, αδυνατούν πλήρως να συμβληθούν ακόμα και μεταξύ τους στις πλήστες των περιπτώσεων. Προσφάτως, δηλαδή, από πολύ λίγο αναθεώρησα την άποψή μου αυτή, ή καλύτερα σκέφτομαι πρέπει να την επανεξετάσω, αλλά θα σας πω αυτό που πίστευα πριν λίγο. Αλλά ακόμα και αν μπορούσαν να το πράξουν, δηλαδή να συμβληθούν μεταξύ τους, μόνο η επιστημονική φαντασία τους επέτρεπε να συμβληθούν με άλλα είδη, ιδίως με τους ανθρώπους. Εάν ωστόσο ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο, η σύμβαση θα έπρεπε να είναι αμφίδρομη. Να έχουν δηλαδή και οι άνθρωποι δικαιώματα εναντίον των ζώων και τα ζώα υποχρεώσει εναντίον των ανθρώπων. Το σκυλάκι σας όμως, το οποίο λερώνει το πολύτιμο χαλί σας, δεν παραβιάζει κάποιο ηθικό σας δικαίωμα, απλά υπακούει στο ένστικτό του. Και αυτό δεν το παρασυντάσω. Τι χρήση του όλου αυτού. Ομοίως, αν βρεθείτε στη σαβάνα, το πρώτο πεινασμένο λιοντάρι που θα σας εντοπίσει θα σας καταβροχθήσει. Δίχως διόλου να σκεφτεί πως έτσι φύγει ένα στοιχειώδη σας δικαίωμα αυτό στη ζωή. Επιπλέον, τα ζώα δεν μετέχουν ισότιμα τουλάχιστον στην ανθρώπινη κοινωνία. Έχουν δικές τους. Οι κάθε λογικές προσπάθειες να ερμηνευτούν οι κοινωνίες των ζώων με όρους των αντίστοιχων ανθρώπινων πάσχουν από την νόσο που η περιβαλλοντική ηθική στις μέρες μας επιχειρεί αγωνιωδώς είτε να αποφύγει είτε να θεραπεύσει τον ανθρωποκεντρισμό. Βλέπουμε παραδείγματα να έχει μπαζί και κραυγός με ενθουσιασμό. Κοίταξε τον, σαν και εμάς είναι. Αυτονομήσουμε λοιπόν δικαιώματα. Ο χιμπαντής όμως
είναι απλώς όπως κάθε άλλος συμπαντής, αν θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Σε ό,τι αφορά στην ελευθερία, την αναγκαία δηλαδή την περιπόθεση της ύπαρξης της ηθικής, είναι προφανές πως τα ζώα δεν είναι ελεύθερα, τουλάχιστον με τον τρόπο που είναι οι άνθρωποι. Και τούτο γιατί οι αντιδράσεις τους αναπόδραστα ρυθμίζονται τα ένστικτά τους, είναι δηλαδή προκαθορισμένες από τη φύση τους. Ο άνθρωπος, για παράδειγμα, μπορεί να επιλέξει συνειδητά να θυσιάσει ακόμα και τη ζωή του υπέρ ενός συνανθρώπου του ή μιας ιδέας, να υπερβεί δηλαδή τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης. Το ζώο όμως αδυνατεί να το πράξει. Το ζώο επίσης δεν διαθέτει προσωπική ταυτότητα. Και αυτό δεν το εξετάζει. Πειράματα έχουν δείξει πως ελάχιστα ανώτερα θηλαστικά και μόνο κατόπιν ανθρώπινης παρέμβασης μπορούν να αναπτύξουν μια στοιχειώδη συνείδηση του εαυτού τους μέσα στον χρόνο. Στη φυσική τους κατάσταση, ωστόσο, ακόμα και τα πιο κοντινά στον άνθρωπο ζώα αδυνατούν να αντιληφθούν τον εαυτό τους ως ενιαία διαχρονική υπόσταση. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να αποτελούν πρώτα απ' όλα πρόσωπα και στη συνέχεια ηθικά πρόσωπα? Πώς είναι δυνατόν να μετέχουν στη σύμβαση της ηθικής και συνεχώς να διαθέτουν ηθικά δικαιώματα? Αυτή σε πολύ αδρές γραμμές είναι κάποιοι από τους λόγους για τους οποίους πιστεύω πως δεν μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για δικαιώματα των ζώων. Σημαίνει όμως αυτό πως τα ζώα πρέπει να καταληφθούν στις ορέξεις μας? Σαφώς όχι. Μπορούμε και οφείλουμε να τα σεβόμαστε και να απέχουμε από την πρόσκληση, άσκοπη τουλάχιστον, ζημίας σε αυτά. Ωστόσο, για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, δεν είναι απαραίτητο να επικαλούμαστε τον εντελώς ακατάλληλο, κατά τη γνώμη μου, όρο δικαίωμα. Μπορούμε πολύ απλά να μετέλθουμε την έννοια της υποχρέωσης ημών προς τα ζώα. Το ηθικό πρόσωπο έχει την δυνατότητα να αναγνωρίζει υποχρεώσεις προς όντα, ένα από τον οποίο, τα οποία δεν αποτελούν ηθικά πρόσωπα. Αισθανόμαστε, παραδείγματος χάρη, την ηθική υποχρέωση να τιμούμε τους νεκρούς, παρότι αυτοί δεν είναι καν πρόσωπα. Και πράγματι, οι νεκροί αντιμετωπίζονται γενικώς πολύ καλύτερα στην κοινωνία μας από τα ζώα. Αυτό που συμβούμε λοιπόν είναι να εγκαταλείψουμε τον ατέριαστο στην περίπτωσή μας όρο δικαίωματος των ζώων, ο οποίος μόνο σύγχυση προκαλεί, χώρια που επιβαρύνει τη συζήτηση με προβληματισμούς που ούτε τις αρμόζουν, ούτε την προωθούν. Ανταυτού, θα μπορούσαμε να εγγύψουμε στις ηθικές υποχρεώσεις μόνο έναντι των ζώων, να τις περιγράψουμε και να τις τεκμηριώσουμε. Η σχετική απόπειρα του Καν, την οποία η συνάδελφος κ. Γιαννοπούλου προηγουμένως περιέγραψε, φωτίζει έναν πολύ υποσχόμενο δρόμο. Σε όσους αποστρέφω την προσέγγιση αυτή ως ανθρωποκεντρική, απλώς επισημαίνω τον καρκαλαίο ανθρωποκεντρισμό που εμφυλοχωρεί στην επίκληση των δικαιωμάτων αυτών. Σας ευχαριστώ θερμά. Το ποσοστά το όνομά του. Ευχαριστούμε τον κύριο Πορτοπαπαδάκη που μας ταξίδεψε στα βαθμό.